Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο. Εντάξει, ευχαριστώ. Αρέγη, τι κάνεις εσύ εδώ? Σου έκανα μια ερώτηση, Αρέγκη. Τι κάνεις εδώ? Γεια σου, μπαμπά. Αγάπη μου. Τι φαντάζεσαι τι πονοκέφαλο έχω? Ήρθαμε να πάρουμε ασπιρίνες. Αλλά δεν έχεις πυρετό, έτσι? Όχι, δεν έχω πυρετό. Και εσύ τι κάνεις εδώ στο φαρμακείο? Μου τελειώσαν τα αγχολητικά χάπια. Ήρθα να πάρω λίγο χαλαρωτικό τσαγάκι. Να προσέχεις, μπαμπά, και να μην αγχώνεσαι. Ναι, βέβαια, καλά. Ωραία, πάμε, γεια. Βρε, αγάπη μου, πού πας, η ασπιρίνες σου? Όχι, νιώθω καλύτερα τώρα, εντάξει είμαι. Γεια, τα λέμε. Γεια σας, κύριε Τουνόφ. Αχ, αυτοί οι έφηβοι. Ούτε για ένα πονοκέφαλο δεν έχουν χρόνο. Τα κορίτσια ήταν μαζί σας? Ναι. Ωραία, να σας εξηγήσω. Αυτό είναι το τελευταίο προϊόν της αγοράς. Έχει 99% αποτελεσματικότητα. Είστε σίγουροι ότι αυτό θα με ηρεμήσει? Εξαρτάται. Μπορεί να σας ηρεμήσει ή να σας φτάσει στα άκρα. Εξαρτάται από το αποτέλεσμα που περιμένετε. Ωραία. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Ποιο αποτέλεσμα λέτε? Θέλω να πω, τι προτιμάτε? Εγκυμοσύνη ή όχι? Για ποια εγκυμοσύνη μιλάμε? Είναι τεστ εγκυμοσύνης, κύριε. Όχι. Εγώ ήθελα ένα τσάι για το στρες, για να μειώσω το άγχος. Συγγνώμη. Επειδή ήσασταν με τα κορίτσια και μία από τις δυο τους μου ζήτησε ένα τεστ, νόμιζα ότι... Όχι. Ποια από τις δύο ζήτησε τεστ εγκυμοσύνης? Η μελαχρινή. Κύριε, είστε καλά? Μπορεί κάποιος να πάρει την πίεσή μου. Ναι, την γλιτώσαμε. Κόντεψα να λιποθυμήσω όταν είδα τον μπαμπά. Ευτυχώς που το έχαψε. Αφήσαμε τη Φέλη στο περίπτερο. Να τη τηλεφωνήσουμε. Λάουρα. Μαμά. Γεια σου. Τι κάνεις εδώ? Ήρθα να δω τον Τουνόφ. Δεν είναι εδώ τώρα και δεν ξέρω αν θα σου μιλήσει όταν γυρίσει. Δεν είναι ώρα επισκέψεων και... Συγγνώμη, αλλά είναι επίγον και πρέπει να με δει. Και γιατί θέλεις να του μιλήσεις? Θέλω τη συγκατάθεσή του για να δώσει εξετάσεις στην Ντολόρες και να μην χάσει τη χρονιά της. Γιατί το λες αυτό? Θα την πάρω μαζί μου στην Ευρώπη, Λάουρα. Ναι. Γιατί δεν το ξανασκέφτεσαι? Η Ντολόρες δεν θέλει να έρθει μαζί σου, μαμά. Θα έρθει σίγουρα, είτε το θέλει είτε όχι. Δεν θα επιτρέψω σε αυτήν την ηλίθια να πάρει την κόρη μου. Μαμά, δεν πιστεύω ότι θέλει κανείς να σου την πάρει, γιατί η Ντολόρες θα αποφασίσει μόνη της τι θέλει να κάνει. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα με πρόδιδες έτσι, Λάουρα. Γιατί δεν μου είπες τίποτα? Μα γιατί αυτό ήταν θέμα της Ντολόρες, δεν ήταν δικό μου. Σε παρακαλώ, η Ντολόρες είναι παιδί και αυτή η γυναίκα της γεμίζει το μυαλό με αηδίες. Δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Ήταν υπέροχο που η Ντολόρες γνώρισε τη μητέρα της. Σταμάτα, δεν θέλω να μιλήσουμε άλλο γι' αυτό. Στα μάτια του νόμου εγώ είμαι η μητέρα της και θα κάνει ό,τι λέω μέχρι να ενηλικιωθεί. Δεν το πιστεύω. Είμαι μόλις στην αρχή της ζωής μου και θα πρέπει να μεγαλώσω παιδί. Δεν το πιστεύω. Πώς έγινε αυτό? Πώς αλλιώς. Είσαι πανέξυπνος και το σπίθηκος. Είμαι σίγουρος ότι ξέχασες να βάλεις προφυλακτικό. Έτσι έγινε. Πάντα βάζω, ηλίθιε. Αν η Πιλάρ είναι έγκυος, θα αυτοκτονήσω. Χαλάρωσε, μεγάλε. Μη με λες μεγάλο, βλάκα. Μη με λες μεγάλο. Άκουσε με, Τόμας, άκουσε με. Ξάπλωσε λίγο να ηρεμήσεις, εντάξει. Δεν σου φαίνεται παράξενο που η Πιλάρ δεν σου έχει πει τίποτα μέχρι τώρα, ε? Ίσως ήθελε να μου κάνει έκπληξη. Έκπληξη! Έλα τώρα, ξεκουράσου. Γκίτο, πρέπει να με βοηθήσεις να τα μάθω όλα, πρέπει. Μα η Πιλάρ με μισεί. Όχι, άσε την Πιλάρ, θα μιλήσεις στη Λάουρα. Την είδα που πήγε μαζί του, θα τα ξέρει όλα. Μα περίμενε, Τόμας. Πήγαινε και έλα να μου τα πεις όλα. Εντάξει. Γιατί δεν κοιμάσαι λίγο, ε? Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Θα κλείσω τα μάτια μου και θα φανταστώ ότι ο Μπλάς... Καλά, άκουσε με. Θέλω να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνη σου. Εντάξει, θα σε βοηθήσω. Σε παρακαλώ, Ξαφιέ. Κανείς δεν πρέπει να μάθει την κατάσταση του Μπλάς ή ότι είναι... Εντάξει, μην ανησυχείς. Δεν θα πω τίποτα. Σε κανέναν, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, αλλά πήγαινε τώρα. Αν σε δει κανείς εδώ, θα έχεις άσχημα ξεμπερδέματα. Όλα είναι εντάξει. Κανείς δεν θα πει τίποτα. Το μόνο που θέλω είναι να κοιμηθείς λιγάκι. Ειδικά αν είναι να μείνεις εκεί τη νύχτα. Κοιμήσου τώρα. Δεν θα μπορέσω να κοιμηθώ καθόλου. Έλα. Όχι. Είσαι σίγουρη? Και αν σου κάνω λίγο μασάζ. Γιατί τα κάνεις όλα αυτά? Γιατί λείπει η Μαρίζα και δεν θέλω να νιώθεις μόνη.
Και γιατί όταν εγώ ήμουν στενοχωρημένος, ήσουν η μόνη που με βοήθησε. Δεν το ξεχνάω αυτό. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έλα τώρα, κοιμήσου. Κοιμήσου έτσι. Έλα. Έρημος. Εντάξει. Όλα θα πάνε καλά. Αχ, κατέστρεψα και την αναφορά για το συμβούλιο. Θα πρέπει να την ξανακάνω από την αρχή. Μα πώς κάνεις έτσι, γιατί δεν προσπαθείς να ηρεμήσεις λίγο? Δεν το χρειάζεται το τσάι. Είμαι μια χαρά. Ναι, ναι. Είμαι διευθυντής του Elite Way, του σπουδαιότερου από όλα τα σχολεία της πόλης, όπου η τιμή είναι τόσο σημαντική και η ίδια μου κόρη μένει έγκυος. Και το χειρότερο, από ένα μαθητή του ίδιου του σχολείου μου. Έσχος. Μη φωνάζεις, σε παρακαλώ. Θα φωνάζω όσο θέλω. Αν πιάσω αυτό το παλιόπαιδο, θα το κόψω κομματάκια με τα δόντια. Και για όλα αυτά εσύ που υποστήριξες τη σχέση της με αυτόν τον άβγαλτο νεαρό. Άστο, σε παρακαλώ. Αυτό θα το συζητήσουμε αργότερα, εντάξει? Καλά. Θέλω μόνο να σου ζητήσω κάτι. Τι? Προσπάθησε, σε παρακαλώ, να ηρεμήσεις, ναι, για να μιλήσεις στην Πιλάρ. Ναι. Αλλιώς θα την τρομάξεις με τις αγριοφωνάρες, ναι, σου, και δεν θα ανοίξω στόμα της για να, ναι, πει, ναι, τίποτα απολύτως. Βέβαια, έκανε τα παιχνιδάκια της και τώρα θα την τρομάξω εγώ την καημένη. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Αν δεν ηρεμήσεις, τότε θα πάμε σε ένα μπαρ να μιλήσουμε. Εκεί δεν θα μπορεί να κάνει σκηνή. Δεν θα πάω πουθενά! Αν είναι να πάθω καρδιακή προσβολή, θα την πάθω στο δικό μου τον καναπέ. Μπαμπά, είπες ότι θέλεις να με δεις. Γλυκιά μου, αγάπη μου, η μαμά σου και εγώ θέλουμε να σου μιλήσουμε. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε κάτι πολύ σημαντικό που θέλουμε να μάθουμε, ε? Όσο δύσκολο κι αν είναι, θα σε καταλάβουμε. Θα το δεχτούμε, ε? Δεν καταλαβαίνω, τι συμβαίνει, μπαμπά? Δεν καταλαβαίνεις. Ο μπαμπάς θέλει να μάθει κάτι. Ναι. Πώς έγινε και είσαι έγκυος, ε? Πού το έμαθες αυτό, μπαμπά? Πιλάρ, σε παρακαλώ, δεν χρειάζεται να προσποιείσαι. Μπορείς να μας τα πεις όλα. Έλα, κόρη μου, εμπιστέψου μας, έλα. Η γυναίκα στο φαρμακείο μου είπε ότι πήγες να αγοράσεις τεστ εγκυμοσύνης, ναι ή όχι? Ναι, αλλά δεν είμαι έγκυος, δεν είμαι. Α? Και τότε γιατί να το αγοράσεις? Η Λάουρα και εγώ θέλαμε να κάνουμε μια πλάκα στον Κίντο και γι' αυτό. Και γιατί έφυγες τρέχοντας όταν μπήκε ο μπαμπάς σου? Γιατί, ναι, μας φάνηκε πολύ ακριβό το τεστ και αποφασίσαμε να του κάνουμε κάτι άλλο. Άλλο αστείο. Ναι. Βλέπεις τι γίνεται όταν την κακομαθαίνεις τόσο πολύ. Μπαμπά, χαλάρωσε, σίγουρα δεν είμαι έγκυος. Ναι. Και μεταξύ μας έχω περίοδο. Θυμάσαι χθες που μου αγόρασε σερβιέτες? Ναι, τον έστειλε χθες να μου αγοράσει σερβιέτες. Σωστά, είναι αλήθεια. Εντάξει, αγάπη μου, σε πιστεύουμε. Συγγνώμη που σε αναστατώσαμε. Ναι, σε πιστεύουμε, αγάπη μου. Η δουλειά μου και η οικογένειά μου θα με πεθάνουν κάποια μέρα. Μπορώ να μάθω γιατί η κόρη μου δεν είναι στο σχολείο? Την έψαξα παντού και δεν είναι πουθενά. Απαιτώ μία εξήγηση πριν τηλεφωνήσω στην εταιρεία σας για να σας απολύσω. Συγγνώμη, κυρία, αλλά ο σύζυγός σας έδωσε άδεια στην κόρη σας να πάει στο βιβλιοπωλείο. Ο σύζυγός μου βρίσκεται στην Νότια Αφρική εδώ και ένα μήνα. Πέλει, έλα εδώ. Πες μου που ήσουν. Θέλω να μου πεις την αλήθεια πριν σε πάρω από αυτό το παλιό σχολείο. Πού ήσουν, είπα? Λοιπόν, περιμένω, Φέλη. Λέγε πού ήσουν. Πήγα ένα περίπατο για να σκεφτώ. Ήθελα να μείνω λίγο μόνη μου. Μάλιστα. Και τι σκέφτηκες? Ότι έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με τον σερβιτόρο. Δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Ούτε με τον κύκλο μας.